Αλλάζουμε τελείως θέμα, αλλάζουμε τελείως κλίμα. Μία ευχάριστη έκπληξη περιμένει τους μαθητές δεκάδων σχολείων του Ρεθύμνου. Μόλις αυτοί επιστρέψουν βέβαια στα Θρανία, έχουν υπάρξει οικαστικές παρεμβάσεις σε παγκάκια των σχολικών συγκροτημάτων. Περισσότερα θα μας πει η κυρία Άννα Ελευθεριάδου Γκίκα, αντιδήμαρχος Παιδείας και Κοινωνικής Προστασίας στο Δήμο Ρεθύμνου. Να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας καλησπερίσω, να ευχηθώ χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Λοιπόν, να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες για αυτή την σημαντική πρωτοβουλία και για το τι θα αντικρίσουν οι μαθητές που θα επιστρέψουν. Βλέπουμε χαρακτηριστικές εικόνες βέβαια. Καταρχήν, το project αυτό είναι στην αρχή του. Βλέπετε τα πρώτα παγκάκια που τοποθετήθηκαν, γιατί είναι εξ ολοκλήρου ζωγραφισμένα. Τα κατασκευάζει καυτικά με ξύλα από παγκάκια, καινούργια ξύλα από παγκάκια, η κυρία Κατερίνα Γιαβρίδη. Η κυρία Γιαβρίδη είναι καλλιτέχνης, απόφοιτος της καλών τεχνών της Αθήνας και εκπαιδευτικός σε σχολεία του Ρεθύμνου πάντα. Η ιδέα ήταν δική μου. Της είπα να ομορφύνουμε τους χώρους των σχολείων για πολλούς λόγους. Ο πρώτος και κυριότερος είναι γιατί αυτό αποτρέπει τους βανδαλισμούς, όπως καταλαβαίνετε. Είναι πολύ πιο δύσκολο να γραφτούν συνθήματα με σπρέι ή κάποια άλλου τέτοιου είδους ζημιές. Και ο κυριότερος όμως είναι γιατί θεωρώ ότι τα παιδιά, βιώνοντας την τέχνη μέσα στην καθημερινότητά τους, έχοντάς την δηλαδή κοντά τους συνεχώς και με τέτοιους εναλλακτικούς τρόπους, την αγαπάνε. Γιατί θεωρώ ότι ο ρόλος του σχολείου δεν είναι μόνο αυτός ο στενός ρόλος του να μάθουν γνωστικά κάποια. Ακριβώς, οι παρεμβάσεις τώρα στα παγκάκια ήταν μόνο η αρχή. Υπάρχει σχεδιασμός να προχωρήσετε και σε άλλες παρεμβάσεις? Ο σχεδιασμός μας είναι καταρχήν, η κυρία Γιαβρίδη είναι ένας καλλιτέχνης, όπως καταλαβαίνετε, παρότι είναι πολύ αποδοτική και παραγωγική. Ζωγραφίζει, μόλις έχει έτοιμα τα δύο επόμενα παγκάκια, τα τοποθετούμε και πάλι λέγονται. Εγώ προτρέπω, το έχω δηλώσει και εδώ στα τοπικά μας μέσα, τους καλλιτέχνες της πόλης, ο καθένας με τον τρόπο του, να μας κάνει προτάσεις. Νομίζω ότι τα σχολεία είναι φυτώρια των αυριανών προσωπικότητων. Για μένα δηλαδή, όσο πιο πολύ ανοίγουμε τέτοια παράθυρα τα παιδιά, τόσο πιο ωφελημένη θα είναι η κοινωνία του αύριο. Αυτή είναι η αυριανή πολίτες του Ρεθύμνου. Θα μάθουν ουσιαστικά και να σέβονται περισσότερο το χώρο, αλλά νομίζω ότι η τέχνη από μόνη της, μάλιστα, δεν δαμάζει μόνο, κάνει τους ανθρώπους πιο προοδευτικούς, πιο ανοιχτόμυαλους. Σε πόσα σχολεία υπήρξε, βέβαια εννοείται και συμφωνούμε, σε πόσα σχολεία υπήρξαν παρεμβάσεις? Είμαστε, σας ξαναλέω, στην αρχή. Ναι. Ο προγραμματισμός μας είναι για 10 σχολεία. Τα σχολεία είναι όλα κεντρικά μέσα στην πόλη, την παλιά και την αγορά του Ρεθύμνου. Ο λόγος είναι ότι θεωρώ ότι είναι ένα είδος έτσι παρέμβασης ενδιαφέρουσας και για τους τουρίστες μας. Να την απολαύσει δηλαδή εκτός από τη σχολική κοινότητα. Ο περαστικός είναι παγκάκια που φαίνονται από τους κεντρικούς δρόμους και νομίζω ότι όχι μόνο θα στολίσουν, αλλά θα δώσουν στην πόλη μας ένα στίγμα. Οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη παρέμβαση είμαστε ανοιχτοί να την ακούσουμε. Μάλιστα. Νομίζω ότι με λίγα μέσα καταφέρνουμε να κάνουμε κάτι σπουδαίο. Τα παγκάκια έχουν θέμα τους πιο επιδραστικούς σύγχρονους των τελευταίων αιώνων ζωγράφους. Ξεκινήσαμε με Van Gogh και Mondrian. Η παρέμβαση είναι ιδιαίτερα, μάλιστα, ενδιαφέρουσα, γιατί δείχνει ένα κομμάτι, επεκτείνεται η ζωγραφιά του Van Gogh και στον τοίχο πίσω το παγκάκι. Και έτσι αισθητικά δίνει μια εξαιρετική. Βλέπουμε χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Βέβαια, συγχαρητήρια για τη δράση. Ναι. Ελπίζουμε να υπάρξει και θα υπάρξει συνέχεια. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ και προτρέπω και άλλους Δήμους να το κάνουν. Αφού τα σχολεία μας ανήκουν τα κτίρια, είναι η ευκαιρία μας. Βέβαια, αφού έγινε η αρχή, φαντάζομαι θα υπάρξουν έτσι μιμητές. Να βάλουμε κι εμείς ουσιαστικά το λιθαράκι μας και το στίγμα μας
την παιδεία μας. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.